Γεια σας, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Ελάτε να κάνουμε συντροφιά και να περάσουμε λίγη ώρα ευχάριστα με μια νέα δημιουργία. Σας είχα τάξει να κάνω ένα βίντεο με το δικό μου bubble backpack, με το δικό μου bubble backpack, επειδή το έκανα διαφορετικά από ό,τι το έχουμε δει συνήθως. Το μόνο μου πρόβλημα εμένα ήταν να βγει ελαφρύ, επειδή βάζω πάρα πολλά πράγματα. Δεν ήθελα το κλασικό backpack με τα bubble, που είναι πολύ πλούσια ναι μεν και όμορφα, αλλά παίρνουν πολύ νήμα, οπότε σαφώς και βγαίνουν βαριά. Έκανα λοιπόν μια δοκιμή με τον γκρι που σας έχω δείξει, που ήδη έχετε δει στην ομάδα, το οποίο το κράτησα πάρα πολύ καιρό, δεν έχει πάθει τίποτα, είναι ελαφρύ και το έχω βολευτεί πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν αγόρασα τα υλικά μου για να κάνω και ένα καλοκαιρινό backpack και με την ευκαιρία να σας δείξω και πώς, να σας δείξω και τη δική μου εκδοχή. Αυτό που ήθελα εγώ ήταν ένας μεγάλος πάτος, προτιμώ τους οβάλ πάτους για τόσο μεγάλες τσάντες, ο οποίος είναι 27 εκατοστά μήκος επί 16 φάρδος. Ασορτή λουράκια δερμάτινα, τα υλικά μου είναι δερμάτινα γιατί θεωρώ ότι το backpack με τη χρήση που έχει, με την καθημερινή χρήση θέλει καλά υλικά. Αγόρασα ασορτή λουράκια πλάτης που από το συγκεκριμένο κατάστημα είναι δύο χωριστά και αυτό που κάνουμε είναι στην κορυφή να βάλουμε το γκρίκο ντε και να πιάσουμε αυτά τα δύο μαζί και στον πάτο της τσάντας μας να πλέξουμε, να πιάσουμε τα δύο αυτά για να πιάσουν τα κάτω σημεία. Δύο χωριστά λοιπόν είναι τα λουριά αυτά, υπάρχει βέβαια και με ένα που καταλήγει σε ένα γκρίκο, το ξέρετε αυτό. Τα αφήνω προς το παρόν, αφήνω προς το παρόν τα λουριά μου στην άκρη και τον ένα γκρίκο ντε. Τους άλλους δύο εγώ προτιμώ να τους πλέκω στην αρχή του πάτου μου για να πλέκονται μέσα και να είναι πιο σταθεροί από το να τους ράβω μετά. Το νήμα της αρεσκίας σας εγώ διάλεξα για καλοκαιρινό backpack αυτό το απίστευτο ροζάκι. Για το ξεκίνημα πάντα πλέκουμε με μικρότερο βελονάκι για να περνάει άνετα από τις τρύπες και να μην ζοριζόμαστε. Θα το ξεκινήσω με την κλασική τεχνική που κάνουμε φιλιές. Οι φιλιές μας πρέπει να είναι τόσο χαλαρές ώστε να φτάνουν μέχρι την επόμενη τρύπα. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Άρα την ώρα που βγάζω τη φιλιά μου, την τραβάω λίγο ώστε να φτάσει στην επόμενη τρύπα. Θα κάνω όλο μου τον πάτο μέχρι εδώ και τα λέμε εδώ. Έφτασα στην τελευταία τρυπούλα. Κόβω το νήμα. Θα μπω στην πρώτη φιλιά που δημιούργησα. Και από κάτω προς τα πάνω στην τελευταία τρυπούλα για να τραβήξω κάτω το νήμα μου. Έτσι έχω μια όρατη ένωση. Κλασικά από την κάτω πλευρά δένουμε κόμπο τα νήματά μας. Για να τα σταθεροποιήσουμε. Εγώ το περνάω λίγες φορές ζιγζάκ μέσα από τις θηλιές αυτές, με τη βελόνα μου ή με το βελονάκι μου. Λοιπόν, τώρα θα μετρήσω πόσες θηλιές έχω, επειδή ο πάτος μου είναι οβάλ. Δεν ψάχνω να βρω τις γωνίες, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ αυτό που θέλω να κάνω είναι να δώσω φάρδος κάτω στον πάτο, γιατί το backpack ξεκινάει από κάτω φαρδί.
Θα μετρήσω λοιπόν τις θηλιές μου να δω πόσες έχω στην πρώτη μου σειρά. Εγώ έχω 48 θηλιές. Το πολλαπλάσιο για τον bubble είναι 4 πόντι, πολλαπλάσιο των 4. Ένα backpack, είτε σε πιο μικρό πάτο, είτε σε μεγαλύτερο, για να γίνει ωραίο και πλούσιο, χρειάζεται από 90 μέχρι 100 πόντους, με το πολλαπλάσιο βέβαια. 90 τόσους, 100 κάτι πόντους, αλλά να βγαίνει το πολλαπλάσιο. Εγώ αφού έχω 48 θηλιές, αν κάνω 2 άριχτα σε κάθε θηλιά μου, στο τέλος θα έχω 96. Στο τέλος της σειράς μου, της πρώτης σειράς, θα έχω 96 άριχτα. Το 96, τυχαία εντελώς, είναι πολλαπλάσιο του 4. Θα βγάλω 24 bubble. Εάν δείτε ότι είναι ο αριθμός διαφορετικός και δεν σας βγάζει όπως εμένα τυχαία εντελώς πολλαπλάσιο του 4, απλά στην επόμενη, σε αυτή τη σειρά ή στην επόμενη, ό,τι θέλετε εσείς, θα προσθέσετε τους 3 πόντους που σας λείπουν, τους 2. Γιατί κάπου τόσο θα σας λείπουν για να βγει πολλαπλάσιο του 4. Αφήνω το μικρότερο βελονάκι στην άκρη και παίρνω το βελονάκι νούμερο 4, γιατί αυτό το νήμα εγώ με 4 το πλέκω. Και ξεκινάω μπαίνοντας περίπου εδώ στο κέντρο να πλέκω 2 άριχτα σε κάθε θηλιά. Εγώ πάντα στην πρώτη μου κάνω ένα και όταν επιστρέφω κάνω το δεύτερο. Μία λυσίδα στον αέρα και ξεκινάω. Θα κάνω 2 άριχτα σε κάθε θηλιά μου. Εάν ο πάτος σας είναι μικρότερος, θα χρειαστεί να κάνετε περισσότερες αυξήσεις, γιατί ένα backpack, όπως σας είπα, χρειάζεται, αν έχετε τους παραλληλόγραμμους πάτους, πάλι εκεί περίπου θα υπολογίσετε να είναι 88, 92, 96, εκεί θα είναι η πόντη σας. Οπότε, κάντε τη σειρά σας στρώνοντας τους πόντους που χρειάζεστε. Έκανα τα τελευταία μου 2 άριχτα, εδώ που ξεκίνησα όμως χρωστάω άλλο ένα και πάω και κλείνω με βουβό πάνω στην αλυσίδα στον αέρα που πρώτο έκανα. Ολοκλήρωσα την πρώτη μου σειρά. Μου στρώνει πάρα πολύ όμορφα. Σίγουρα για να βγω έξω από τον πάτο που χρειάζομαι, θέλω άλλη μία σειρά γύρω γύρω με άριχτα. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, πρώτα θα βάλω τα σημάδια μου για να τοποθετήσω τους κρίκους D. Πηγαίνετε την ανάποδη και δείτε πού σβήνει το οβάλ του πάτου σας. Εάν ο πάτος σας είναι παραλληλόγραμμο, είναι πολύ εύκολο, ή στους τελευταίους πόντους του παραλληλόγραμμου ή ένα πόντο μέσα θα βάλετε τα σημάδια σας. Εγώ τώρα εδώ θέλω να τα βάλω όσο πιο άκρη γίνεται. Και να τα ισομοιράσω ώστε να αφήνω το ίδιο κενό εδώ και αν έπαιρνα νοητά την ευθεία να ήταν το ίδιο κενό και εδώ. Εάν θέλετε μεγαλύτερη απόσταση να τα βάλετε κάπου εκεί, πάλι δικό σας θέμα είναι το που θα τοποθετήσετε. Δεν πρέπει να είναι κοντά στο κέντρο, πρέπει να είναι από τις άκρες και έξω όσο θέλετε εσείς. Βάζοντας λοιπόν αυτά τα σημάδια εδώ που ξέρω ότι είναι το σχεδόν το ίσιο κομμάτι του οβάλ, θα πάω και θα πιάσω τους κρίκους D από τα σημάδια που έχω βάλει και μετά. Να σας πω την αλήθεια, επειδή εγώ είμαι και λίγο ψυχαναγκαστική με αυτά, πήρα ένα τρίγωνο, το έβαλα στον πάτο και έβαλα τα σημάδια μου στην ευθεία αυτή. Έτσι, βάζοντας το έτσι που πιάνει ακριβώς ο πάτος μου, το τρίγωνο, στην ευθεία αυτή.
επειδή είναι οβάλ. Εάν ο πάτος ήταν παραλληλόγραμμος, θα τα βάζαμε κατευθείαν εκεί που ξεκινάει η πλευρά. Όλο το σακίδιό μου θα το πλέκω γυρνώντας τη δουλειά μου μέσα έξω. Όχι για να μου βγουν τα μπάμπλ από τη μία πλευρά, γιατί εγώ τα κάνω κάθε τρεις σειρές, οπότε έτσι κι αλλιώς θα βγαίνανε σωστά τα μπάμπλ. Γιατί μου αρέσει πολύ η διαφορά που κάνει μπρος-πίσω το άριχτο το κάνω. Οπότε κάνω μία αλυσίδα στον αέρα, εδώ θέλω την προσοχή σας. Κανονικά σας έχω δείξει ότι θα πήγαινα και θα πάταγα σε αυτόν τον ίδιο πόντο εδώ, που έκανα το βουβό, για να κάνω το πρώτο μου άριχτο, για να μην έχω ούτε αύξηση ούτε μείωση. Δείτε τώρα, αν γυρίσω τη δουλειά μου, αυτός ο πόντος είναι από εδώ. Άρα θα το χρωστάω αυτό το άριχτο και θα πάω και θα το κάνω το επόμενο εδώ. Και όταν γυρίσω θα κάνω το άριχτό μου εδώ που δεν το έκανα τώρα. Εδώ, σε αυτό τον πόντο. Έφτασα τρία άριχτα πριν το σημάδι μου. Σε αυτό το σημείο θα πάρω τον κρικοντέ και θα τον βάλω από την καλή πλευρά βέβαια, παράλληλα με το πλεκτό μου, και θα μπω και θα κάνω στο πρώτο άριχτο δύο άριχτα μαζί στον ίδιο πόντο. Στο δεύτερο το ίδιο, δύο άριχτα. Στο τρίτο το ίδιο. Προσεκτικά να πιάνουμε και τον κρίκο από πίσω, ε. Τους τρεις πόντους εγώ τους έχω κάνει έξι. Στην επόμενη σειρά όμως που θα γυρίσω, θα ξανακάνω τους έξι πόντους τρεις, πλέκοντας δύο μαζί. Αυτό το έκανα για να έχω περισσότερους πόντους πιασμένους στον κρίκο μου, ώστε να είμαι σίγουρη ότι είναι, ότι σηκώνει το βάρος. Σε αυτό το σημείο ελέγξτε. Σας αρέσει εδώ που είναι ο κρίκος σας, μήπως τον θέλετε πιο εδώ, μήπως τον θέλετε πιο εκεί. Εάν ναι, βγάλτε το και βάλτε το πιο πέρα. Πιο πέρα. Εγώ τους θέλω λίγο αραιά, η αλήθεια είναι. Βγάζω το σημάδι μου, δεν μου χρειάζεται πια. Και συνεχίζω τα άριχτά μου. Έφτασα στο επόμενο σημάδι, το βγάζω, κάνω το άριχτό μου σε αυτό το σημάδι και στους επόμενους τρεις πόντους, τρία άριχτα, στα επόμενα τρία άριχτα βάζω τον κρίκο μου από την καλή πλευρά του πλεκτού μου και πλέκω και στα τρία άριχτα με αύξηση. Ένα, δύο άριχτα. Ένα, δύο, ένα, δύο και συνεχίζω κανονικά. Και εδώ θέλω την προσοχή σας. Είναι το τελευταίο άριχτο που έπλεξα, το τελευταίο βουβό που το χρωστάω να το πλέξω σε αυτή την πλευρά, άρα μπαίνω και το πλέκω και ψάχνω και βρίσκω το πρώτο άριχτο της σειράς και κλείνω με βουβό. Μία αλυσίδα στον αέρα και γυρίζω τη δουλειά μου. Εδώ, σε αυτό το σημείο ξαναλέω, ελέγξτε αν σας αρέσουν εκεί που είναι οι κρίκοι σας. Πάμε για την επόμενη σειρά και αυτή όλη με άριχτα που θα στρώσω και εδώ αυτούς τους έξτρα πόντους. Εδώ είμαι κανονικά, μπαίνω στον πόντο μου. Ένα. Δύο.
κανονικός πόντος. Και εδώ είναι οι 6, τα 6 άριχτα που πρέπει να κάνω μείωση. Μαζί και μαζί. Μείωση, 2 άριχτα μαζί. Και ξανά έφερα τους πόντους μου στο σωστό, στο σωστό αριθμό. Έφτασα στο τέλος και αυτός είναι ο 96ος πόντος μου και κλείνω με βουβό. Εάν δεν είστε εξοικειωμένες με τον τρόπο που γυρίζω τώρα τη δουλειά μου και σε ποιο πόντο μπαίνω και θέλετε να το κάνετε όπως εγώ, στην αρχή μετράτε τους πόντους σας στις σειρές αυτές και όταν θα μετράτε και θα βλέπετε ότι έχετε φτάσει στο 96 θα καταλαβαίνετε πού πρέπει να πάτε να κλείσετε. Για λίγες σειρές μετρήστε και μετά θα βλέπετε από μόνες σας που πρέπει να μπείτε για να μην γίνει λάθος και έχετε αύξηση ή μείωση πόντων. Εάν δεν θέλετε να το πλέξετε πίσω μπρος και θέλετε να το πλέξετε, εάν θέλετε να κάνετε το κλασικό backpack που δεν έχει αυτή τη γραμμή την πίσω μπρος που έχουν τα άριχτα, συνεχίστε και πλέκετε κυκλικά και μην κάνετε αυτό που κάνω εγώ. Επίσης, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ στρωτή η δουλειά μου. Έχω βγει παράλληλα από τον πάτο και ομοιόμορφα, παντού το ίδιο, με αυτούς τους 96 πόντους. Εάν ο πάτος σας είναι πιο μικρός, αλλά θέλετε να έχετε ένα backpack καθημερινό, πάλι με 96 πόντους. Θα το κάνετε έτσι ώστε οι αυξήσεις σας να σας φέρουν σε αυτούς τους πόντους. Από τους 88 πόντους και πάνω λειτουργεί ένα backpack όμορφα. Ό,τι πάτο και αν έχει. Εγώ εδώ πέρα δεν έχω κάνει περισσότερες, γιατί ήδη είναι μεγάλος ο πάτος, οπότε εάν έκανα περισσότερες αυξήσεις θα γινόταν υπερβολή το backpack. Πρέπει να γυρίσω. Έκανα μια λυσίδα στον αέρα. Πάμε να σας το δείξω άλλη μια φορά το που πρέπει να πατήσω. Κανονικά θα πάταγα εδώ. Αυτός θα ήταν ο πόντος μου. Εδώ που έκλεισα με βουβό είναι ο πρώτος μου πόντος που θα έκανα το άριχτό μου. Να βάλω ένα άλλο βελονάκι. Το βάζω εδώ. Έχω κάνει την αλυσίδα στον αέρα και γυρίζω. Δείτε τώρα. Εάν έπρεπε να πάω να πατήσω σε αυτό τον πόντο, θα έπρεπε να γυρίσω πίσω. Εγώ συνεχίζω κανονικά μπροστά στον επόμενο πόντο. Και όταν επιστρέψω, όταν φτάσω εδώ στο τέλος, θα πατήσω σε αυτή την τρύπα εδώ και μετά θα κλείσω με βουβό. Αυτό τον πόντο δηλαδή που κανονικά θα έμπαινα από την άλλη σειρά, το χρωστάω να μπω στην επιστροφή μου. Κάνω ένα άριχτο και ξεκινάω. Ανάλογα το νήμα σας και το πόσο χοντρά θέλετε τα bubble ή πόσο πιο ελαφρύ θέλετε να κάνετε το σακίδιό σας, αποφασίστε πόσες φορές θα κάνετε ποδαράκια. Εγώ παίρνω νήμα, μπαίνω στον επόμενο πόντο, βγαίνω μία φορά από το πρώτο, δεύτερη φορά, σταματώ. Ξανά, μία φορά από την πρώτη φυλιά, δεύτερη φορά και από τις δύο, σταματώ. Τρίτη φορά, από μία φυλιά, από δύο φυλιές, σταματώ. Τέταρτη φορά, από μία φυλιά, από δύο φυλιές, έχω κάνει 4 ποδαράκια για το δικό μου νήμα. Εάν το θέλετε πιο πλούσιο, θα κάνετε 5 ποδαράκια. Εάν το νήμα σας είναι πιο ψηλό, πάλι θα κάνετε 5 ποδαράκια. Και κλείνω με τα 4 ποδαράκια. Έτσι γλιτώνω και νήμα και βάρος. Πάω στο επόμενο και κάνω ένα άριχτο. Δεύτερο, τρίτο άριχτο. Να κάνω άλλο ένα και μετά να σας δείξω από πίσω το αποτέλεσμα. Όχι. Δείτε, το bubble που έχω κάνει δεν είναι ούτε πολύ μεγάλο ούτε πολύ μικρό. Είναι ένα ενδιάμεσο bubble που με ευχαριστεί γιατί και νήμα γλιτώνω και βάρος και δεν κάνω 5. Τρία άριχτα, παίρνω νήμα και μπαίνω στον επόμενο πόντο και κάνω. Βγαίνω μία φορά, βγαίνω από τις άλλες δύο φυλιές, περιμένω. Ξαναπαίρνω νήμα, μία φορά, δύο φορές, ξαναπαίρνω νήμα, μία φορά, δύο φορές και για το τελευταίο μου ποδαράκι, μία φορά, δύο φορές. Βγαίνω από όλα
και πάω και μπαίνω στο επόμενο άριχτο και κάνω ένα άριχτο. Ένα, δύο, τρία άριχτα. Είναι σαν να κάνω διπλό ποδαράκι, αλλά δεν παίρνω δύο φορές νήμα. Και για το βάρος και για το να γλιτώσω νήμα, παίρνω μία φορά και μπαίνω στον πόντο μου και βγαίνω μία φορά. Δύο φορές και περιμένω. Ξανά. Τρία άριχτα. Αυτά είναι τα bubble που δημιουργώ. Θεωρώ ότι είναι μια χαρά το μέγεθός τους. Δεν χρειάζομαι μεγαλύτερα. Και συνεχίζω έτσι μέχρι να φτάσω στο τέλος της σειράς που θα πρέπει να κάνω δύο άριχτα. Γιατί έχω κάνει το ένα και χρωστάω δύο άριχτα για να υπάρχουν τρία ανάμεσα στο bubble. Έχω κάνει το τελευταίο bubble και μου μένουν τα δύο άριχτα που χρωστάω. Για να έχω τρία άριχτα ανάμεσα στα bubble και κλείνω με βουβό στην αλυσίδα του πρώτου που έκανα. Μία αλυσίδα στον αέρα και γυρίζω τη δουλειά μου. Σε αυτό το σημείο να σας το πω τώρα, γιατί θέλω πολλές φορές να το πω και όλο το ξεχνάω. Όταν πρόκειται να κάνω επένδυση σακούλα μέσα στη τσάντα μου και χρειαζόμαστε τα μέτρα του πάτου μας, εγώ τι κάνω, από την αρχή, πριν ξεκινήσω να πλέκω, παίρνω τον πάτο μου, τον βάζω πάνω στο ύφασμά μου και κάνω το σημάδι γύρω-γύρω-γύρω-γύρω στο ύφασμα, για να μην μπεδεύομαι μετά να βρω τα μέτρα. Το αφήνω στην άκρη για να το έχω μετά. Οι πιο έμπειρες φίλες που είναι καλές στη μοδιστρική, στο ράψιμο στο ράψιμο της θήκης που μπαίνει μέσα στην τσάντα, ίσως να μην το χρειάζονται. Εγώ αυτό το έχω βρει σαν έξτρα κολπάκι για να μην μπεδεύομαι μετά. Γιατί αφού έχω έτοιμο τον πάτο μου, μετά απλά θα μετρήσω το γύρω-γύρω της τσάντας, που θα σας το δείξω στην πορεία, στο τελείωμα, για να το χαζώσω πάνω στο κομμάτι που έχω ήδη ετοιμάσει. Αυτό ήταν μια παρένθεση για να μην ξεχάσω πάλι να σας το πω μετά. Λοιπόν, έχω ολοκληρώσει τη σειρά με τα bubble και εγώ έχω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 bubble. Από την αρχή όταν έκανα τα πολλαπλάσια μου, αν διαιρούσα 2, 4, ξέρω ότι θα είχα 24 bubble. Επαναλαμβάνω, και μικρότερο πάτο να έχετε, ακολουθήστε τα δικά μου βήματα, βάλτε αυτούς τους πόντους να έχετε 24 bubble, απλά θα είναι πιο μπουγιόζικο. Θα είναι λίγο πιο μικρός ο πάτος, αλλά πιο μπουγιόζικο το backpack. Αφού γύρισα, τη δουλειά μου πρέπει να κάνω τη σειρά με τα άριχτα. Μπαίνω κανονικά στον πρώτο μου πόντο, 1, 2, 3 άριχτα και το επόμενο άριχτο είναι στο κεφαλάκι από το bubble. 1, 2, 3 άριχτα, το επόμενο είναι στο κεφαλάκι από το bubble. 1, 2, 3, στο κεφαλάκι από το bubble. Στα χρόνια που πλέκω, πιστέψτε με, έχω κάνει άπειρες τσάντες με bubble. Παρόλα αυτά, ακόμα και τώρα, ψιλομετράω για να είμαι σίγουρη, για να μην χάσω κάποιο πόντο. Δεν είναι τίποτα, ακόμα και ένα έργο να βλέπετε, να ξέρετε ότι έχετε κάνει το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο και είμαι στο κεφαλάκι. Αυτό κάνω εγώ για να είμαι σίγουρη για τους πόντους μου στο bubble. Θα φτάσω στο τέλος της σειράς και τα ξαναλέμε εδώ. Έφτασα στον τελευταίο μου πόντο, δεν έχω άλλον γιατί θυμάμαι ότι ξεκίνησα με τα τρία άριχτα. Άρα κλείνω με βουβό. Μία αλυσίδα στον αέρα και γυρίζω. Δεν θα κάνω bubble σε αυτή τη σειρά. Τα bubble, αν είδατε και στη φωτογραφία, τα δικά μου bubble ήταν αραιά. Θα κάνω
μπαίνω στον επόμενο πόντο όπως είπαμε και συνεχίζω και κάνω άλλη μία και άλλη μία σειρά με άριχτα, τρεις σειρές δηλαδή, ενδιάμεσα στην κάθε σειρά με bubble. Θα κάνω αυτή, θα κάνω και την επόμενη για να έχω συνολικά τρεις σειρές με άριχτα και επιστρέφω για να δούμε την τελευταία σειρά που έχω να σας δείξω. Ολοκλήρωσα την τρίτη σειρά με άριχτα. Να σας πω ότι και σε αυτή τη σειρά μέτρησα για να είμαι σίγουρο ότι κατέληξα με 96 άριχτα. Και πάμε να σας δείξω την τελευταία σειρά που έχω να σας δείξω. Έχω τελειώσει λοιπόν τη σειρά μου. Γυρίζω τη δουλειά μου μετά την αλυσίδα. Και επειδή από αυτή την πλευρά δεν βλέπουμε τα bubble, θα πάω και θα το κάνω πρώτα από εδώ. Γυρνώντας τη δουλειά μου, έχω να πλέξω από εδώ. Πάω και βρίσκω τα δύο bubble αυτά και ενδιάμεσά τους είναι αυτοί οι τρεις πόντοι. Γιατί αυτός είναι στην κορυφή του bubble, αυτός είναι στην κορυφή του bubble, να οι τρεις ενδιάμεσοι πόντοι. Πάνω από αυτόν, πάνω από αυτόν, πάνω από αυτόν, εδώ, για να μου βγει στη μέση, πρέπει να κάνω το bubble. Γυρνώντας λοιπόν, εδώ βλέπω ότι έχω να κάνω. Άριχτο σε αυτό το ποντό, δεύτερο άριχτο και εδώ είναι το bubble. Άριχτο στον επόμενο πόντο. Ένα. Δύο. Τρία. Να κάνουμε και αυτό για να σας δείξω την καλή πλευρά. Δείτε, μόνο το πρώτο κοίταξα να δω που μπαίνει, από εκεί και μετά με πάει μόνο του. Δεν έχω κάτι άλλο να σας δείξω. Μετά από αυτή τη σειρά κάνω τρεις σειρές με άριχτα και βρίσκομαι πάλι από την ανάποδη που θα έχω βάλει ένα σημάδι για να δω ποιος είναι ο ενδιάμεσος πόντος για να κάνω το bubble. Αυτή είναι η δική μου εκδοχή για το backpack bubble. Τι θέλω εγώ από ένα backpack? Επειδή είναι μια μεγάλη τσάντα καθημερινή, θέλω πρώτα απ' όλα αντοχή. Πώς θα το πετύχω αυτό? Με τα σωστά υλικά και με τις σωστές τεχνικές. Εμένα η επιλογή μου ήταν να πάρω δερμάτινα υλικά για να μην κάνω τόση δουλειά και πάει χαμένη. Θέλω δηλαδή να μου μείνει στο χρόνο αυτό το backpack. Επίσης, την αντοχή την κερδίζετε, την επιτυγχάνετε με τους τρόπους που θα σας πω και στη συνέχεια, τοποθετώντας σωστά τους κρίκους σας και όλα αυτά, γιατί υπάρχει κι άλλος ένας κρίκος να βάλουμε στην κορυφή, ο οποίος είναι αυτός που σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος του backpack. Και πάλι θα κάνουμε την ίδια τακτική. Αντοχή λοιπόν με τα καλά υλικά, με τις σωστές τεχνικές, και θέλω να είναι ελαφρύ, που αυτό θα το πετύχω με το σωστό νήμα. Ποιο είναι το σωστό νήμα? Για μένα κανόνας, νόμος είναι ότι θέλει πολυέστερ. Δεν θέλει πολυπροπυλένιο, θέλει πολυέστερ ή βαμβακερό το backpack. Γιατί είναι αρκετή η δουλίτσα του, αρκετό το νήμα που παίρνει και θέλουμε να έχουμε το πιο ελαφρύ αποτέλεσμα. Βέβαια εγώ θα το ελαφρύνω κι άλλο κάνοντας αυτό που κάνω τώρα με τις τρεις σειρές. Εάν δεν σας αρέσει το τελικό αποτέλεσμα και θέλετε τα bubble πιο κοντά, θα παραλείψετε αυτό που κάνω με τις ενδιάμεσες σειρές. Όμως, επειδή το έχω κάνει στο γκρι και το έχω κρατήσει και το έχω ευχαριστηθεί πάρα πολύ, το συστήνω ανεπιφύλακτα και σε εσάς.
Θα προχωρήσω, θα κάνω λίγες σειρές. Θα κάνω τις σειρές που θέλω με τον bubble μέχρι να φτάσω στο σημείο που θα κάνω τσέπη, που ναι μεν σας την έχω ξαναδείξει, αλλά θα σας τη δείξω άλλη μια φορά πώς γίνεται στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη τσάντα και θα τα πούμε σε λίγο. Έχω φτάσει την τσάντα μου σε ένα συγκεκριμένο ύψος. Έχω κάνει 8 σειρές με bubble συν τις ενδιάμεσες και τα εκατοστά της. Και τα εκατοστά της είναι 25 εκατοστά το ύψος ως τώρα. Η τσάντα μου είναι μεγάλη γιατί έχω και πολύ μεγάλο πάτο. Έχω κάνει την τελευταία σειρά, την 8η με τα bubbles και μία σειρά με άριχτα. Έχω άλλες δύο. Σε αυτό το σημείο θα αφήσω το κενό στην πίσω πλευρά που είναι και η κρίκη μου για την τσεπούλα μου. Εγώ θέλω σχεδόν σε όλες μου τις τσάντες, τις μεγάλες, τις καθημερινές τσέπη και ειδικά μία, έστω και μία τσέπη είτε μικρή είτε μεγάλη για το κινητό μου. Δίπλωσα την τσάντα μου στη μέση για να βρω τις δύο άκρες. Θα μετρήσω τους πόντους μου για να είμαι σίγουρη ότι την έχω χωρίσει ακριβώς στη μέση και θα πάρω το φερμουάρ, θα το τοποθετήσω, θα βρω το κέντρο του φερμουάρ, το βρίσκω κάνοντας ή ένα σημάδι με το μολύβι ή ένα απειροελάχιστο κόψιμο. Θα βρω το κέντρο και αυτής της πλευράς και θα τοποθετήσω το φερμουάρ μου έτσι, ώστε να βάλω σημάδι εδώ σε αυτόν τον πόντο και σημάδι σε αυτόν για να αφήσω το κενό μου. Μέτρησα αυτούς τους πόντους και αυτούς να είναι ίδιοι. Τους πόντους αυτούς τους χώρισα στη μέση και έβαλα ένα σημάδι. Και βάζω και άλλο ένα πρόχειρο σημάδι για το φερμουάρ μου. Για να πιάσω το φερμουάρ επάνω. Εδώ που τελειώνει. Και εδώ. Πολύ ωραία. 10 πόντια από εδώ, 10 πόντια από εδώ και ένα στη μέση, 11. Αφήνω το φερμουάρ στη μέση προς το παρόν. Και επιστρέφω εδώ. Ήμουνα στην καλή πλευρά της τσάντας μου, μία αλυσίδα στον αέρα, γυρίζω και θα κάνω άριχτα μέχρι να φτάσω στο πρώτο μου σημάδι για την τσέπη. Η πόντη μου είπαμε ότι είναι 10 και 10, 20 και 1, 21. Τελευταίο άριχτο το κάνω εδώ, 21 άριχτα στον αέρα, 21 αλυσίδες στον αέρα, πάω και μπαίνω στο επόμενο σημάδι και συνεχίζω να κλείσω τη δεύτερη σειρά με άριχτα και κάνω και άλλη μία τρίτη, προσθέτοντας πάνω σε αυτή την αλυσίδα, στις 21 αλυσίδες, 21 άριχτα πάλι. Σας το έχω ξαναδείξει και σε άλλη τσάντα, έτσι θα δημιουργήσω το κενό για την τσέπη μου. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτή την τσάντα θα κάνω το πολύ εύκολο που σας έδειξα την τελευταία φορά, που απλά θα πάω και θα ράψω εδώ ένα ύφασμα για να είναι τσέπη. Πριν προχωρήσω, το πώς στέκεται η τσάντα φαίνεται. Προφανώς και δεν χρειάζεται ούτε επένδυση, ούτε πλέγμα, ούτε τίποτα το συγκεκριμένο νήμα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν θα βάζα έτσι και αλλιώς επένδυση σε ένα backpack. Έχω δει όμως πολλές φίλες που βάζουν. Πάντως είμαι τυχερή γιατί με αυτό το νήμα δεν χρειάζεται τίποτα, στέκεται μόνο του. Θα προχωρήσω λοιπόν με αυτόν τον τρόπο που σας είπα.
Θα κάνω μία τελευταία σειρά με bubble, μία τελευταία σειρά με bubble και μετά θα κάνω ένα τόσο κομμάτι περίπου με σκέτα άριχτα όπου θα επιστρέψω για να βάλουμε μαζί την κεντρική, τον κεντρικό κρίκο που μας έχει μείνει πίσω για τα λουριά backpack και τις τρυπούλες για το τι θα περάσουμε πάνω για να κλείνει το πουγγί μας. Αυτό το τελευταίο κομμάτι που κάνουμε εδώ πάνω πρέπει να είναι λίγο μαζεμένο, λίγο σφιχτό και σταθερό. Ή θα το κάνετε με μισό νούμερο μικρότερο βελονάκι ή κάντε αυτό που κάνω εγώ, το άριχτο αλλά το σταυρωτό που παίρνουμε, μπαίνουμε στον πόντο κανονικά αλλά παίρνουμε το νήμα από πάνω προς τα κάτω, γιατί το συγκεκριμένο άριχτο είναι πιο σταθερό, μας δίνει πιο σφιχτή πλέξη. Αυτό μου έκανα, δεν έκανα κάτι περίεργο. Τελείωσα, κόβω το νήμα μου. Αόρατη ένωση, το νήμα που περισσεύει το πιάνουμε με βελόνα. Το κρίκο πίσω δεν άνοιξα για να σας το δείξω, γιατί έκανα ό,τι έκανα στους αρχικούς που σας έδειξα και για μεγαλύτερη ακόμα σταθερότητα, αφού έκανα τα διπλά ποδαράκια σε κάθε, τα διπλά άριχτα σε κάθε πόντο, στην επόμενη σειρά έκανα κανέστρο για να πιάσει δεύτερη φορά σε αυτό το σημείο εδώ, γιατί αυτό το κομμάτι είναι που σηκώνει το περισσότερο βάρος του backpack. Επίσης άφησα τις τρυπούλες μου. Εγώ τις τρύπες δεν έχω κανόνα, για τις τρυπούλες που αφήνω εγώ δεν έχω κανόνα. Θα σας πω όμως τι κάνω. Ό,τι μέγεθος και αν έχει το backpack, διπλώνω τις άκρες του, βάζω τα σημάδια μου να είναι ίσια σωστά όλοι οι πόντοι. Και από εκεί και μετά λέω ότι εδώ στο κέντρο πρέπει να μπει το κορδόνι, η αλυσίδα, οτιδήποτε. Και υπολογίζω, μπαίνει, πρέπει να βγει. Από εδώ θέλω να ξαναμπεί και να περάσει μέχρι πίσω. Μέχρι πίσω, θα έρθει μέχρι εδώ για να περάσει από όλα μαζί, οπότε αφού θα περάσει από όλα μαζί αφήνω 1, 2, 3, 4 σημάδια, βγαίνει, ξαναμπαίνει από εδώ και βγαίνει στο κέντρο. Απλά όταν το υπολογίζω βάζω και τα σημάδια μου όσο την κρατάω έτσι την τσάντα μου, μετρώντας τους πόντους μου να βγει ίσιο. Όσο αφορά το κορδόνι που σουρώνει το backpack, εδώ θεώρησα περιττό να αγοράσω το δερμάτινο κορδόνι. Στην προηγούμενη την κρύ που σας είχα δείξει στο Facebook, έχω βάλει αυτό το στριφτό, το αγοράζουμε με το μέτρο. Ή στο τέλος κάνετε ένα κόμπο ή βάζετε αυτά τα στοπάκια που υπάρχουν, τα μεταλλικά. Και πάρα πολύ οικονομικά έχετε ένα κορδόνι για την τσάντα σας, χωρίς να χρειαστεί να πάρετε το δερμάτινο. Στη συγκεκριμένη λέω να δοκιμάσω κάτι άλλο. Έχω πάρει μία πολύ απλή, πολύ ελαφριά αλυσίδα. Είναι οι πολύ ψηλές που χρησιμοποιούμε για τα τσαντάκια χιαστή. Και στο τελείωμα εγώ έβαλα έτσι ένα πομπον. Βάλτε ό,τι μπιχλιμπίδι σας αρέσει, αν ακολουθήσετε αυτή την τακτική της αλυσίδας. Και πάμε να την περάσω από όλες τις τρυπούλες.
αυτή την αλυσίδα εγώ θα τη φέρω ακριβώς όσο είναι η περίμετρος του backpack. Αυτό θα κρέμει λίγο εδώ. Όταν είναι ανοιχτό το backpack, να είναι πλακέ η αλυσίδα. Εδώ στο τελείωμα, εάν προτιμάτε, την αφήνετε κάτω και βάζετε και ένα μπικλιμπίδι και από αυτή την πλευρά. Εγώ όμως θα βάλω ένα πολύ μικρό παπαγαλάκι, το πιο μικρό που έχω. Και με το παπαγαλάκι πάω και κλείνω σε ένα οποιοδήποτε σημείο της αλυσίδας. Και προφανώς θα το κλείσω εδώ πάνω για μεγαλύτερη ασφάλεια. Αυτή είναι η δική μου πρόταση. Μπορείτε να βάλετε το δερμάτινο κορδόνι που είναι για τα πουγκιά, μπορείτε να βάλετε αυτό που σας έδειξα με το μέτρο, μπορείτε να πλέξετε ένα ψηλό κορδόνι και να βάλετε, ό,τι σας ευχαριστεί. Το επόμενο βήμα είναι το καπάκι. Για το καπάκι κρατάω σουρωμένο το πουγγί μου για να δω πόσο θέλω να είναι το πίσω μέρος. Δεν θέλω να κάνω ιδιαίτερα μεγάλο καπάκι για να μην προσθέτω και περισσότερο νήμα και βάρος. Θεωρώ ότι κάπου εδώ είναι ok, πιάνει σχεδόν όλο το πίσω μέρος. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bubble. Θα κάνω 6 bubble γιατί με τις περιμετρικές σειρές θα φτάσει σε αυτή την απόσταση που θέλω. Άρα ρίχνω τα πολλαπλάσια του 4 συν 3 γιατί θα πλέξω ευθεία για να βάλω τα bubble που χρειάζεται και κάνω ένα καπάκι να φτάνει μέχρι εδώ περίπου. Ο πρώτος τρόπος είναι το bubble με τον τρόπο που ξέρουμε και τα πολλαπλάσια που ξέρουμε. Εγώ κάνω κάτι διαφορετικό στα ίσια κομμάτια, το κάνω και στις τσάντες. Δεν ξεκινάω με τρία άριχτα και μετά bubble. Μου φαίνεται πολύ μεγάλο το κενό όταν κάνουμε και τις περιμετρικές σειρές μετά. Ξεκινάω όμως έτσι. Είπαμε ότι θέλω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 bubble. Ένα άριχτο ακριανός μου πόντος. Bubble. Ένα bubble. Ένα, δύο, τρία, ενδιάμεσα, δύο bubble. Ένα, δύο, τρία που είναι η ενδιάμεση πόντι, τρία bubble. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα bubble. Ένα, δύο, τρία, πέντε bubble. Ένα, δύο, τρία, έξι bubble και ένας ακόμα ακριανός πόντος. Αυτό θα είναι το κομμάτι που αφορά το καπάκι μου. Άλλος ένας πόντος για να γυρίσω. Γυρίζω και κάνω άριχτα. Μία λυσίδα στον αέρα, γυρίζω και κάνω το πρώτο μου άριχτο και ξεκινάω τα bubble. Τρία άριχτα ενδιάμεσα. Bubble.
Μέχρι το τέλος της σειράς θα πρέπει να μου μείνει ένα bubble, ο προτελευταίος πόντος και άρρηχτο ο τελευταίος. Ο τελευταίος πόντος άριχτο. Μία λυσίδα στον αέρα, γυρίζω και κάνω. Γυρίζω και θα ακολουθήσω το πατρόν της τσάντας μου για να μην έχει διαφορά το καπάκι, να μην είναι πιο πυκνά τα μπάμπλ στο καπάκι από ό,τι ήταν στην τσάντα. Τρεις σειρές με άριχτα. Τρεις πόντους τελικά έχω κι εγώ, δεν τους είχα μετρήσει την αρχή επειδή ρίχνω τους πόντους μου έτσι όπως σας είπα, τους μέτρησα τώρα στα άριχτα. Είμαι στη σειρά που έχω κάνει τρεις σειρές με άριχτα και είμαι στη σειρά που θα επαναλάβω τα bubble. Εδώ τώρα τι γίνεται, για να μου γίνουν τα bubble χιαστή πρέπει να πέσω τώρα στον ενδιάμεσο πόντο. Έκανα ένα άριχτο, ένα bubble και αυτή είναι η υπόλοιπη πόντη, 1, 2, 3, άρα θέλω σε αυτό το πόντο, άρα ξεκινάω με 3 άριχτα. Αυτή η σειρά είναι αυτή που όλοι κάνουμε στα bubble, 3 άριχτα bubble και απλά έχω αντί να κάνω 5 άριχτα και bubble στην επόμενη, κάνω 1 άριχτο και bubble. 3 λοιπόν άριχτα και πάμε για το bubble. Και τα μπάμπλ μου βγαίνουν χιαστοί. Θα το κάνω μέχρι αυτό το σημείο περίπου να πέφτει, μέχρι τη μέση του backpack. Δεν θα κάνω μειώσεις ιδιαίτερες, παρά θα κοιτάξω να καταλήξω σε σειρά που έχει τα λιγότερα μπάμπλ. Αυτά δηλαδή, 1, 2, 3, 4, 5, 6, εδώ θα έχει 5. 1, 2, 3, 4, 5. Κάνοντας λοιπόν την τελευταία σειρά με τα 6 μπάμπλ, στις επόμενες σειρούλες θα κόψω από 2 πόντους για να καταλήξω να έχω ένα άριχτο στην αρχή και ένα άριχτο στο τέλος και η σειρά μου θα είναι με τα λιγότερα bubble. Έτσι θα κάνει απλά μια γλυκά, θα μικρύσει στο τελείωμα το καπάκι για να μην μου γυρίζει. Ολοκληρώνω το καπάκι μου και επιστρέφω. Έχω ολοκληρώσει το καπάκι. Σε αυτό το σημείο να σας πω το εξής. Θα ήθελα να κάνω και άλλες περιμετρικές σειρές. Όμως δεν έχω άλλο νήμα, από τις 3 μπομπίνες μου έμεινε αυτό το νήμα. Σας το λέω λοιπόν γιατί αφού σας πω τις τελικές διαστάσεις, που είναι ένα πολύ μεγάλο backpack το δικό μου, εάν θέλετε να ακολουθήσετε τις συμβουλές μου, θα σας πρότεινα τώρα να κάνετε μία σειρά λιγότερη από bubble, για να έχετε και άλλο νήμα αν θέλετε για το καπάκι σας. Δεν είναι άσχημο έτσι, απλά θα το προτιμούσα με περισσότερες, τουλάχιστον ένα δάχτυλο συνολικά, περιμετρικές σειρές. Το αφήνω στην άκρη και το επόμενο βήμα είναι να βάλω τη φόδρα μου. Το στρώνω όμορφα. Θυμάστε που σας είπα ότι πριν καν ξεκινήσω να πλέκω τον πάτο, τον ζωγραφίζω πάνω σε ένα κομμάτι ύφασμα για να έχω τις διαστάσεις του. Έχω λοιπόν αυτό το ύφασμα στην άκρη και τώρα το μόνο που θα κάνω είναι να διπλώσω ένα κομμάτι ύφασμα, παράδειγμα, να σας φέρω ένα παράδειγμα, έτσι, θα το βάλω εδώ, ΣΥΡΙΖΑ, και θα φτάνει μέχρι εδώ. Εδώ θα το κόψω για όσο ύψος είναι η πλεκτή μου τσάντα. Τόσο εύκολα θα κοπεί και αυτό το κομμάτι ύφασμα θα είναι ένα μακρόσθενο που θα πάω και θα το γαζώσω γύρω 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 στο σημάδι του πάτου μου.
Αυτή τη σακούλα που θα κάνω θα τη φορέσω στη τσάντα μου, να δω αν έχω πετύχει καλά τις διαστάσεις. Δεν θέλω να είναι μπόλικη, θέλω να είναι ίσα ίσα. Εάν είναι λίγο παραπάνω φαρδιά από ό,τι πρέπει, ξανακάνω ένα γαζάκι λίγο πιο μέσα για να τη στενέψω. Θα βάλω τσεπούλα και μετά θα τη φορέσω για να... θα την ξαναφορέσω στη τσάντα μου για να τη ράψω γύρω γύρω, κάτω βέβαια από το σημείο που είναι οι τρυπούλες. Έχω βάλει την φόδρα μου, την πιάνω, την καρφιτσώνω στην κάτω σειρά από την τρυπούλα. Βλέπετε κορδόνι, γιατί έσπασα την αλυσίδα και έχω βάλει τώρα ένα κορδόνι. Όταν ανοίξουν τα καταστήματα θα προσπαθήσω να βρω σε ροζ χρώμα. Τώρα το έβαλα για να βλέπω που είναι οι τρύπες μου ακριβώς. Έχω βάλει τις τσεπούλες μου. Το ράβω στο χέρι, αλλά από το μπροστινό σημείο αφήνω ένα κομμάτι κενό. Έχω βάλει εδώ δύο σημάδια, γιατί θέλω όταν βάλω τη φόδρα μου και αφήσω την τσάντα μου να έρθει στο κανονικό της, στο κανονικό της μέγεθος, να τεντώσει όμορφα. Έχω αφήσει το κενό γιατί θέλω να πάω να ράψω εκεί που πρέπει το κρυκάκι από το μανταλάκι που ανοίγω κλείνει το καπάκι μας. Την ετοιμάζω. Για μένα που δεν είμαι μοδίστρα, αυτό που σας είπα δουλεύει πάρα πολύ καλά, ο πάτος, γιατί μου βγαίνει ακριβώς όσο είναι ο πάτος μου. Την ετοιμάζω και συνεχίζουμε. Έχω ολοκληρώσει τα πάντα στην τσάντα μου. Έχω κρεμάσει τα δερμάτινα χεράκια. Πάντα τις τσάντες τις γεμίζω με χαρτί ή πλαστικό και τις αφήνω λίγο έτσι για να σταθούν, να πάρουν το τελικό τους σχήμα. Εάν μου είχε μείνει νήμα, η αλήθεια είναι ότι εδώ θα είχα κάνει ένα πλεκτό χεράκι. Ένα πλεκτό χεράκι είναι αυτό που χρειάζεται. Είναι αυτό που χρησιμοποιούμε όταν πιάνουμε τον backpack έτσι. Όμως έβαλα δύο κρυκάκια τελικά και ένα κομμάτι αλυσίδα Dior που είχα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, το προτιμώ με τη χρυσή αλυσίδα. Απλά υποτίθεται ότι αν ήθελα να γλιτώσω κι άλλο βάρος, που δεν έχει τίποτα τώρα αυτή η αλυσίδα, θα έκανα πλεκτό αυτό εδώ το κομμάτι. Η αλήθεια είναι όμως ότι προσδίδει άλλη ομορφιά η χρυσή αλυσίδα. Οπότε κι εσείς αν θέλετε, βάλτε τη. Επειδή η κάμερα είναι πολύ κοντά και δεν μπορεί να τη δείξει όλη, θα τη δείτε καλύτερα στην φωτογραφία. Θα δείτε καλύτερα το backpack στη φωτογραφία. Η αλήθεια είναι ότι το αποτέλεσμα με έχει ικανοποιήσει απίστευτα, ότι είναι η ιδανική τσάντα για καλοκαίρι. Μια και έκανα ένα τόσο χορταστικό βίντεο για τη δική μου εκδοχή για το backpack, για το bubble backpack, λέω να σας κάνω ένα δωράκι. Μόλις πέρασαν οι μέρες του Πάσχα, εγώ θέλω πάρα πολύ όμως να σας κάνω ένα δώρο. Είδατε στα βίντεό μου ότι χρησιμοποιώ μια ξύλινη βάση που βάζω εδώ το καρούλι για το πλεκτό. Πάρα πολλές φίλες με ρώτησαν που το βρήκα και άλλες φίλες έβαλαν δικούς τους ανθρώπους και τους το κατασκεύασαν. Εγώ από τον ξυλουργό που το παρήγγειλα, γιατί είναι χειροποίητο, από τον ξυλουργό που το παρήγγειλα, παρήγγειλα κι άλλο ένα για σας. Και το δικό μου το αγόρασα έτσι, στο χρώμα του ξύλου βαμμένο, απλά εγώ έκανα ντεκουπάζε πάνω. Το δώρο μου είναι μία τέτοια βάση, ξύλινη, ακριβώς αυτό το χρώμα. Μπορείτε να την αφήσετε έτσι ή να κάνετε εσείς ό,τι αγαπάτε πάνω στη βάση. Ο τρόπος λοιπόν για να την κερδίσετε είναι να δημοσιεύσετε το σημερινό βίντεο σε οποιαδήποτε ομάδα, επιτρέπετε βέβαια, γιατί υπάρχουν ομάδες που δεν επιτρέπουν να δημοσιεύονται βίντεο αλληνής YouTuber. Να δημοσιεύσετε λοιπόν το βίντεο αυτό σε οποιαδήποτε ομάδα θέλετε, κάντε όσα σχόλια θέλετε κάτω από αυτό το βίντεο λέγοντάς μου πού το δημοσιεύσατε και θα γίνει κλήρωση με το γνωστό τρόπο για να κερδίσει μια φίλη που θέλει και πιστεύει ότι θα τη βολέψει την ξύλινη βάση για το καρούλι. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλες τις φίλες, καλή επιτυχία για το δωράκι, καλή επιτυχία αν κατασκευάσετε το backpack με τη δική μου εκδοχή για να γίνει ελαφρύτερο. Σας φιλώ γλυκά.
Εάν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να μου αφήσετε ένα σχόλιο. Εάν μόλις με ανακαλύψατε, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά μαζί μου. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.